Έχουμε ξεφύγει τα πράγματα. Το Τζαρούχα έβγαλε άλλο. Θα γίνουμε Κολομπία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλησπέρα. Το Τζαρούχα έβγαλε άλλο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ποιο φελό άνθρωπο δεν έχει από τον Τζαρούχα. Μα πάει φυλακή ο κύριο Μαρινάκη. Τι τον βγάζει, τι εκπομπέ, καλύτερα να μην κάνουμε εκπομπέ αυτέ τι μέρε. Άκου το μαλάκα του. Ποιου θεσμού για την Ελλάδα μιλάει, ποιου θεσμού. Να γίνει λέει πόλεμο. Μακάρι γίνει πόλεμο. Να γίνει Ολυμπιακό, πάω τελικό κυπέλλο Ελλάδο. Να σκοτωθούν καμιά γοδοδαριά. Τους πειράζουν οι φράσεις τώρα στους παοξίδες. Η μαμά του Προέδρου. Η μαμά του Προέδρου. Οι παοξίδες φόρεσαν παμπιόν. Κάνουν μηνύσεις, αγωγές. Είχαμε σήμερα επίθεση από αγνώστους στην πολυκατοικία που μένει στην περιοχή του Ζωγράφου ο Άγγελος. Εμένα με κάνει 30 επιθέσεις με κροτίδες στην πολυκατοικία που μένω. Σοβαρά, τι λες. Αυτό που λέτε δηλαδή. Τι λέτε ρε. Δεν είναι πουθενά αυτό. Έριξε κροτίδες. Παραδέχεται τον Μελισσανίδη που έστειλε τον Μπάκα να δίνει τον... Έστειλε τον Μπράβο να δίνει τον Μπάκα. Να μιλάμε αυτούς που πρέπει να τους δίνει τους γουδιά. Παραδέχεται τον Μελισσανίδη. Κύριος. Εξαιρετικός άνθρωπος. Έχετε δίκιο κύριε Τζαρούχα. Κύριος Τζαρούχας. Κλείστε τον, πήρε χαμπάρι που είστε είναι μαλάκες. Τον έκλεισε. Είμαστε γενικό γραμματέα του συνδέσμου των διαιτητών, τον κύριο Γιώργο Σπανέα, γιατί εδώ έχουμε δύο θέματα. Κύριε Σπανέα, τι κάνετε, είστε καλά. Καλησπέρα σας. Καλημέρα. Κύριο Σπανέας. Άλλο αρχίδιο. Πάντα με υγεία, πάντα με υγεία να σας συντερένιο. Έχουμε δύο θέματα. Το ένα είναι, θα το έχετε πληροφορηθεί, επίθεση από αγνώστους στον Ευαγγέλου με κροτίδα σήμερα το πρωί στο σπίτι του, σωρογράφου. Κροτίδα δεν είναι τίποτα. Ναι. Το ένα αυτό και το δεύτερο, ότι μετά τις απειλές Μαρινάκη ότι καταθέτει μηνύσεις σε βάρος των διαιτητών. Άλλος μαλάκας ο Μαρινάκης. Αντί να πάει αγοράσει τους διαιτητές, κάνει μήνυση. Πάνε την αποχή μία αγωνιστική νωρίτερα. Ναι. Την 18η, για πάνω. Πού μέσα. Κάνε πίσω. Τι λέτε εσείς που είστε το συνδικαλιστικό όργανο των διαιτητών και όλων. Κάνε να το πετάξω μέσα. Όχι, όχι. Εκεί στη γωνία βάλτε. Εκεί το χώρο, εγώ το κόρτα που είναι πιο μεγάλο. Εκεί. Κάτω έτσι, μια κατσα κατέβω εγώ. Εδώ. Βάλε μα τα πάνω, όπω είναι. Δίπλα στο δέντρο. Βάλτε πιο δεξιά, θα το βάλω πιο μπροστά. Κάνε λίγο πίσω και πάνω προ τον τοίχο. Μην το τρακάρει τον τοίχο. Ρουφιαλοκόκκινο τώρα. Ανέβα εκεί, όπα. Καλά είσαι. Δεν είναι καλή μάλλον. Άμα βγαίνει. Αποδείξει, πα καλά. Την μια έσπασε την ταχύτητα, την άλλη. Συμπλέκτη, άλλαξε πρόσφατα. Ετοιμάζει να αλλάξει. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μέρα